Όπως έχετε παρατηρήσει στο οδικό δίκτυο, οι εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου συνεχίζονται. Έτσι, μετά την απόκτηση του ασφάλτου από την Αγιοδεχθινή μέχρι τους Βαβύλους, ενός κομματιού το οποίο ήταν πολύ καταπονημένο και αν θέλετε είχε επιβαρυνθεί από τα οχήματα και είχε πολλές φθορές, έχει γίνει σχετική απόκτηση από τον εργολάβο στα πλαίσια συντήρησης του οδικού δικτύου και από αύριο ξεκινάει η ασφαλτόστρωση του κομματιού αυτού σε ένα σημείο πολύ σημαντικό, με πολύ μεγάλη κίνηση κυκλοφοριακή και αποκαθιστούμε με αυτή την παρέμβαση μέσα στα πλαίσια της συντήρησης ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είχε ανάγκη να αποκατασταθεί. Θα συνεχιστούν και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις με δεδομένο ότι μπαίνουμε και στη θερινή περίοδο και η κίνηση αυξάνεται? Βεβαίως, συνεχίζουμε μετά στον Καρφά. Όπως θα διαπιστώσετε, οι νησίδες στον περιφερειακό, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί, δεν είχαν πει δηλαδή πλάκες, έχουν αποκατασταθεί, έχουν ολοκληρωθεί. Θα υπάρχει βέβαια και εκεί αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε σημαντικά κομμάτια τα οποία επίσης είναι φθαρμένα και πρέπει να σας πω εδώ ότι εμείς στις αποκαταστάσεις και ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό και μέσα σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη κίνηση έχουμε εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα που είμαστε εδώ σαν περιφερειακή αρχή την απόκτηση του παλιού ασφάλτου, δηλαδή αφαιρείται ο παλιός, ο φθαρμένος, ο κατεστραμμένος άσφαλτος και τοποθετείται νέο υλικό, έτσι ώστε να μην έχουμε ανύψωση του οδοστρώματος, η οποία οδηγά βέβαια μετά σε καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες.